που ψηφίζονται ή θα ψηφιστούν αυτές τις μέρες, αλλά και τις επόμενες, ή έχουν ψηφιστεί ήδη, βασίζονται στις εντολές, στις οδηγίες και τις κατευθύνσεις των μνημονίων, όσο και αν δεν μας αρέσει. Κανένα στοιχείο δεν διαφέρει για τον έλεγχο των υπηρεσιών του Υπουργείου, που ελέγχει κατ' εντολή και τη δίθεν αριστερής κυβέρνησης την ακριβή εφαρμογή του ενιαίου συνόλου των αντιλαϊκών μέτρων που εξειδικεύουν τα μνημόνια. Σύμφωνα δε με τις πρόσφατες εξελίξεις, όπου στο συνέδριο της ΚΕΔΕ ανακοινώθηκε τον αρμόδιο Υπουργό, τον αριστερό Υπουργό, πρόσθετη μείωση κατά 10% των αποδηλώνων η ειδική αυτοδιοίκηση πόρων, ο προϋπολογισμός είναι σαφώς υποθετικός, αφού δεν ξέρουμε τελικά τα ποσά που θα διατεθούν συνολικά στους Δήμους και στις περιφέρειες, βέβαια. Απαθείς οι κατακαιρούς διοικήσεις ακούνται να παρακολουθούν, χωρίς να προβάλλουν παρά μικρή αντίσταση, στη συνεχή μετατροπή και του Δήμου μας σε μακρύ χέρι του κράτους, στη φορολογιστία του λαού και ταυτόχρονα στην απαλλαγή του κράτους σε μεγάλο βαθμό από τη χρηματοδότηση των Δήμων. Έτσι λοιπόν είχαμε τη μείωση των ΚΑΠ κατά 62% τα τελευταία χρόνια και έχουμε και συνέχιση της μείωσης για το 17%. Πρόκειται δηλαδή για ένα φορομυχτικό, φοροεισπρακτικό προϋπολογισμό, βαθιά αντιλαϊκό, που αποδέχεται και εφαρμόζει την κατεύθυνση του κεφαλαίου ότι την κρίση και τη μείωση των κονδυλίων από το κρατικό προϋπολογισμό οφείλει να την πληρώσει για άλλη μια φορά ο λαός μας. Κατεύθυνση στόχο του κεφαλαίου που εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα κρατικής εξουσίας, σε κυβέρνηση, σε περιφέρειες, σε δήμους, ανεξάρτητα από το ποιος έχει πλειοψηφία σε κάθε επόμενο και αποτελεί κοινό στρατηγικό στόχο όλων των πολιτικών δυνάμεων που ψήφισαν μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση το τρίτο μνημόνιο και το τέταρτο, πέρα από τις επιμέρους πραγματικές ή υποκριτικές διαφορές που εμφανίζονται.